χταπόδι κοκκινιστό με μακαρόνια. Βάζουμε το χταπόδι περίπου 1 κιλού σε μία πλατιά και ρηχή κατσαρόλα. Ρίχνουμε το κρασί και αφήνουμε να βράσει σε πολύ χαμηλή φωτιά για 50 με 60 λεπτά. Τρυπάμε το χταπόδι με πιρούνι και αν είναι μαλακό, έχει μαγειρευτεί και σωστά. Βγάζουμε το χταπόδι από την κατσαρόλα και κρατάμε το ζουμί σε ένα μπολ. Υλικά για 4 άτομα. 100 ml ελαιόλαδο. 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα. 200 ml κόκκινο κρασί, 2-3 ντομάτες πολτοποιημένες, 1 κουταλιά της σούπας πελτέ, 1 ξύλο κανέλας, 1 φύλλο δάφνης. Στην ίδια κατσαρόλα που βράσαμε το χταπόδι, βάζουμε το λάδι, το αφήνουμε να ζεσταθεί και προσθέτουμε το κρεμμύδι. Τσιγαρίζουμε 1-2 λεπτά. Ρίχνουμε στην κατσαρόλα το χταπόδι, αφού πρώτα το έχουμε κόψει σε μεγάλα κομμάτια. Ανακατεύουμε καλά, σβήνουμε με το κρασί. Αφήνουμε 2-3 λεπτά να εξατμιστεί το αλκοόλ. Προσθέτουμε τον πελτέ, την ψιλοκομμένη ντομάτα τη δάφνη, την κανέλα, πιπέρι και αλάτι. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε να βράσει για 15 περίπου λεπτά μέχρι να δέσει η σάλτσα. Ρίχνουμε στο φαγητό το ζουμί από το χταπόδι. Δυναμώνουμε την ένταση της φωτιάς και μόλις πάρει βράση, ρίχνουμε τα μακαρόνια. Αν χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο ζεστό νερό. Ανακατεύουμε και αφήνουμε να βράσουν 10 με 12 λεπτά. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φουντουρίσμου. Γράψτε μας τα σχόλια, τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.